Τεράστια ερώτηση. Διάβασε την. Είναι από σημειώσει του Ραπτόπουλου, έτσι, όχι δικιά μου. Μην γίνει παρεξήγηση. Τα λέγαμε στον δρόμο με το Δήμο. Ερώτηση. Ο Ολυμπιακός στα σφυρίγματα. Πάντα. Πάντα. Ποια είναι η ομάδα η οποία είναι η αμέσως επόμενη ομάδα πρέπει με τα καλύτερα ντρέπεστε σφυρίγματα τα τελευταία από το 2004 και μετά. Εάν εννοείται τον, υπονοείται τον ΠΑΟΚ, πρέπει να ντρέπεστε σήμερα που με κάνετε αυτή την ερώτηση. Σήμερα, ειδικά εσύ πρέπει να ντρέπεσαι. Εγώ. Γιατί ξέρεις ότι. Δικιά του το Ραπτόπουλο γιατί... Και το Ραπτόπουλο πρέπει να ντρέπεται. Εντάξει. Δύο... Αυτή... Τι το σημειώσει να φέρει. Εσύ τι το εκφράζει. Δηλαδή. Βρε μου λέει, διάβασε το εσύ. Εγώ του είπα πριν το παιχνίδι, τα σπόρια θα τα πάρει ο ΠΑΟΚ, αλλά για αλλουνού συμφέροντα. Άστα ρε, καλά. Λοιπόν. Τι σπόρια πήρε. Τι, το πέναλτι. Μόνο. Το πέναλτι ήταν έξω από την περιοχή, δεν ήταν πέναλτι. Του Σάμπο η κάρτα ήταν. Ξεφτυλίστηκε το κόρυφο σύστημα για άλλη μια φορά. Το σύστημα ξεφτυλίστηκε. Βεβαίως, έγινε για χάρη του Ολυμπιακού αυτό το πράγμα. Δεν έγινε για τον ΠΑΟΚ, γιατί αν ήταν να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα με αυτό το πέναλτι, δεν υπήρχε περίπτωση να το πάρει ο ΠΑΟΚ. Δεν πει τίποτα για το πέναλτι. Περίμενε, άσε, μιλάω εγώ. Μιλάω εγώ, ρε φίλε. Ξεφτύλα όλο το σύστημα, πήρε πέναλτι έξω από την περιοχή ο ΠΑΟΚ, το πήρε για χάρη του Ολυμπιακού, να, γιατί με αυτό έφυγε μπροστά ο Ολυμπιακός. Τι είσαι, είπε, εγώ θα πει. Τι να πει, δηλαδή, εγώ το είπα πριν το παιχνίδι. Θα πάρει τα σπόρια ο ΠΑΟΚ. Πού σα ξεφτύλε που δώσατε τέτοιο πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Αν έπαιρνα το πέναλτι για πάρτι μου, θα ήταν μαγιά. Ναι. Το πήρα όμω για πάρτι του Αλουνού, κατάλαβε. Ξεφτύλα.